Παραπάνω τραπεζάκια και επιπλέον χρήση κοινόχρησης του χώρου συνθέτουν το σκηνικό σε αρκετές περιπτώσεις στον χώρο της εστίασης στο Ηράκλειο, όπου κατά διαστήματα παρατηρούνται και φαινόμενα συνωστισμού. Μέχρι στιγμής από την υπηρεσία μας έχουν συνταχθεί 360 εκθέσεις κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι οι καταστηματάκια στη μεγάλη πλειονότητα χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο που είχαν και πέρσι. Αν υπάρχουν κάτι τέτοιες περιπτώσεις είναι μεμονωμένες. Απλά θα πρέπει και ο Δήμος από τη μεριά του σε κάποιες περιπτώσεις να δείχνει ανοχή, γιατί καταλαβαίνετε ότι το ιστορικό κέντρο της πόλης μας δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις τουλάχιστον στους εξωτερικούς χώρους όπως ο επιχειρηματίας θέλει. Και το γνωρίζει αυτό ο Δήμος που δεν μπορεί να κάνει και παραχώρηση σε κάποια μέτρα επιπλέον που αρχικά είχαν ζητηθεί. Πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Ανταυτού, το μόνο πράγμα που προσπαθούν να κάνουν είναι πρόστιμα. Πρόστιμα, πρόστιμα. Δεν είναι εποχές ούτε για πρόστιμα, ούτε για κακή διαχείριση πραγμάτων. Οι όλοι οι συνάδελφοι δεν είναι το ίδιο. Κάποιοι συνάδελφοι πραγματικά παρανομούν. Οι εικόνες που παραπέμπουν σε προ-κορονοϊού πραγματικότητα, με τη Δημοτική Αστυνομία να έχει συντάξει 360 εκθέσεις για κατάληψη κοινόχρησου χώρου μέσα σε 1,5 μήνα. Εμείς συντάσσουμε την έκθεση ελέγχου και η αντιπαραβολή θα γίνει στο Τμήμα Ελέγχου Προσόδων του Δήμου Ηρακλείου, όπου εκεί θα ξεκαθαριστεί ποιο κομμάτι είναι νόμιμο και αν υπάρχει κάποια παράβαση ή υπέρβαση θα επιβληθεί το ανάλογο πρόστιμο. Δεν είναι υποφερτά τα μέτρα αυτά πλέον. Εμείς σαν κατάστημα έχουμε πάρει τον επιπλέον χώρο από τον Δήμο και από την αρχαιολογία. Έχουμε πάρει την πρώτη άδεια. Έχουμε πάρει μια άδεια, ναι, για COVID, κάποια έξτρα μέτρα. Με καλύτερη τιμή. Αυτά δεν αρκούν βέβαια να καταστούν τα καταστήματά μας βιώσιμα. Εμείς κρατάμε τις αποστάσεις, κρατάμε τα τραπέζια που πρέπει να έχουμε. Θα ήταν βέβαια Θεού όμορφο να μας δώσουν τα μέτρα λίγο τα παραπάνω, αν καταφέρουμε και για να ορθοποδήσουμε. Εμείς είμαστε σε κανονικές αποστάσεις. Εκεί που δεν είναι οι αποστάσεις να τους κάνουν, δεν έχω πρόβλημα. Εμείς το ΑΓΙΑ που καθόμαστε. Με φόντο τους χαμηλούς τζίρους, επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης βρίσκονται σε αδιέξοδο. Τζίρος έχει πέσει κάτω του 50%. Πολλοί από τους επιχειρηματίες σκέφτονται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τους χειμερινούς μήνες. Οπότε προτιμούν να κλείσουν και να ξανανοίξουν πάλι μετά το χειμώνα, δηλαδή προς την άνοιξη περίπου.